Βρισκόμαστε με τον Τίνο Κατούλη, έχει κάποιο πρόβλημα, πες μας Τίνο. Γιώργο, η περιοχή εδώ πέρα από το 1990 που έγινε η καταστροφή του ποταμού, που πλημμύρισε ο ποταμός και καταστράφηκε η ΔΕΗ και έκλεισε το εργοστάσιο της ΔΕΗ από το στρατόνα από πάνω, δηλαδή ο ποταμός ο λεγόμενος του Βρόντι, μέχρι κάτω τη ΔΕΗ που πλημμύρισε ο κόσμος τότε και έμεινε η Κάρπαθος χωρίς ρεύμα για 4,5-5 μήνες, ο ίδιος ποταμός μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καθορισμός της Κίδης, καμία ενέργεια, παρεμένει έτσι, όποιος θέλει μπαζώνει, ξεμπαζώνει. Σήμερα ο απέναντι από μένα που έχει κι αυτός μια οικοδομή η οποία έχει μπαζωθεί ο ποταμός παράνομα, του δώσανε άδεια προσωρινή η πολεοδομία Καρπάθου, προσωρινή άδεια λέει, σε ένα ποταμό ο οποίος έχει πνίξει την Κάρπαθο, προσωρινή άδεια που δεν έχει καθορισμό της Κίτης, και του δώσανε άδεια να κάνει τυχείο αντιστήριξη, τσιμεντένιο τυχείο 40 ποντών επί 2,5-3 μέτρα ύψος, προσωρινό. Γι' αυτό. Εάν πλημμυρίσει αύριο η Κάρπαθος, ας έρθουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες, αποταθήκαμε παντού. Δημαρχείο, επαρχείο, νομαρχία, υπουργείο, υπεχοδέ, τον περιφερειάρχη. Κανένας, μα κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για αυτή την περιοχή. Αν αύριο μεθαύριο πνιγούμε οι επιχειρήσεις μας, με γεια τους, με χαρά τους. Ας έρθουν μετά να μας αποζημιώνουν ή να τα κλείσουμε και να φύγουμε από την περιοχή, όπου δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος να έρθει να κάνει καθορισμό της Κίτης του ποταμού μετά από την πλημμύρα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ούτε καταγγελίες θέλω να κάνω, ούτε τίποτα. Ας έρθουν να τα δούνε μόνοι τους. Αλλά μία εβδομάδα μπαζώνει, ξεμπαζώνει ο απέναντι εδώ πέρα με ένα φορτωτή παράνομο, παράνομο ο οποίος έχει εκχερσώσει όλη την Κάρπαθο, τα έχει βάλει με εκκλησίες, τα έχει βάλει με όπου έχει πάει, ζητά περιουσίες και είναι στα δικαστήρια χρόνια. Και σήμερα κάνει αυτή την αυθαιρεσία και κανένας δεν έρχεται να τον εμποδίσει. Ας έρθουν οι αρμόδιοι να τα δουν. Τίποτα άλλο, φίλε μου Γιώργο. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να πω.